προσπαθείτε. Επειδή και οι κρίνοντες κρίνονται, να ξέρετε. Επειδή προσπαθείτε να εξοραίσετε τα πράγματα, από το βίντεο σαφώς μεν προκύπτει. Δεν προσπαθώ να εξοραίσω. Όχι, καθίστε να σας πω κάτι. Καθίστε να σας πω κάτι, επειδή σας ρώτησα για τον Κασιδιάρη προηγουμένως. Από το βίντεο σαφώς προκύπτει ότι ο Σαμαράς δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Μπράβο. Έτσι, ναι. Γιατί το, και από την πράξη, ναι. Έτσι τους έκλεισε μέσα. Αλλά από την άλλη όμως, επαναλαμβάνω, αν ήσουν ασύ ο Κασιδιάρης και σου έλεγε ο γραμματέας του Υπουργού Συμβουλίου ότι πέσαν τηλέφωνα στους ανακριτές για να τους κλείσουν μέσα, τι θα έκανες εσύ? Κατάλαβες, αυτό είναι ένα θέμα. Που με θεωρεί φίλο του και τον θεωρώ φίλο μου, γιατί αυτό φαίνεται από το βίντεο, ότι έχουν σχέση, μιλάνε, δεν μιλάνε για πρώτη φορά. Λοιπόν, να τον δώσω και να τον εκθέσω, δεν θα τον έκανα. Εντάξει, εγώ, Άδωνη μου, με το που έγινε η φασαρία. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα. Γι' αυτό... Αλλά για τον κύριο Κασιδιάρη, μάλλον για τον Κασιδιάρη, το κύριο Δημητριάδη. Άδωνη. Για τον Κασιδιάρη δεν θα περίμενε κανείς κάτι. Εντάξει, το θέμα μας τώρα δεν είναι ο Κασιδιάρης όμως. Είναι ότι ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου λέει ότι πέσαν τηλέφωνα στους ανακριτές. Ναι ή όχι? Αυτό είναι το θέμα. Για αυτόν ίδιο λόγο ακριβώς. Επίσης λέει στο βίντεο ότι αυτά τα ξέρει από μόνος του, γιατί ο Σαμαράς του μιλάει για το θέμα. Το είπαμε αυτό. Λοιπόν, από το βίντεο προκύπτει αυτό. Για τον ίδιο λόγο που λες εσύ, ότι αν είσαι θέση του Κασιδιάρη και είχες ένα μόνο φίλο μες στην κυβέρνηση, δεν θα τον έδινες. Γι' αυτό πήγε ο γιος του Μπαλτάκου και τους πλάκωσε. Κατάλαβες, λέει ρε παγάσες. Εγώ διαφωνώ. Δεν παγάσες. Ξέρεις τι έγινε εκεί? Η Χρυσή Αυγή της Νέας Δημοκρατίας πήγε και έδινε τη Χρυσή Αυγή. Εγώ διαφωνώ με τις πράξεις. Ένα θέλω να πω κάτι, ένα θέλω να πω. Διαφωνώ με τις πράξεις βίας εν γέννη και για λόγους αρχής. Όμως πρέπει να σας πω ότι ως πατέρας με συγκίνησε η πράξη του Ιού Μπαλτάκου. Διότι ο Ιού Μπαλτάκου μπήκε μέσα μόνος του. Εμένα η βία δεν μου αρέσει, ναι. Αλλά εγώ θυμάμαι η Χρυσαυγή τρέχει βία και ο κ. Αρβανίτης είχε δηλώσει από κανένα μήνα ότι καμιά φάπα δεν κάνει κακό σε μια συνέντευξη. Καλά, δεν είναι έτσι. Το είχε πει, το είχε πει. Δεν είναι έτσι. Επειδή το είπε δηλαδή και καλώς πήγε ο Ιός Μπαλτάκος και προκύπησε. Ξαναλέω, δεν είπα καλώς πήγε, το καταδικάζω είπα. Λέω όμως ως πατέρας το ανθρώπινο. Ο Ιός Μπαλτάκου τι κάνει, πάει να προασπίσει τον πατέρα του. Με συγχωρείτε. Εάν σε μια ανάλογη στιγμή. Ωραία, αφού είστε τόσο συγκινημένος από την πράξη του. Μισό λεπτό. Για το φρούραρχο και τη φρουρά της Βουλής είστε το ίδιο συγκινημένος που τον φυγάδασε να φύγει. Τι έκανε? Φυγάδασε να φύγει για να τον συλλάβει. Επιτέθηκε κατά βουλευτών. Μπήκε στη Βουλή, δεν ξέρω με ποιανού άδεια. Αν το έκανε αυτό Χρυσαυγίτη σε βάρος σας, κύριε Γεωργιάδη, εμείς εδώ θα είχαμε ανέβει πάνω στο τραπέζι. Πρώτα απ' όλα θα το έκανε κανείς εις βάρος μου, γιατί εγώ δεν δέρνω. Όχι, λέω σε βάρος. Επειδή πάντως ο Υπουργέ... Εάν δηλώνετε ότι είστε συγκινημένος από την πράξη του γιου, στέλνετε ένα πολύ κακό μήνυμα.